Λοιπόν, φίλες και φίλοι, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Χρήστο Κατσιώτη, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Κύριε Κατσιώτη, καλησπέρα σας, καλό μήνα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές, κύριε Παρδονιά. Καλό μήνα επίσης. Επίσης, να είστε καλά. Είχαμε πάλι ένα μπραντ εφέρ στη Βουλή, μια κόντρα Κυριάκου Αλέξη, Αλέξη Κυριάκου. Τώρα δεν ξέρω αν ο πολλής κόσμος έβγαλε και κάποιο νόημα από τα όσα υπόθηκαν. Δηλαδή, κατέληξε σε κάτι. Πρέπει να εμβολιαστούμε, δεν πρέπει, ήταν σωστό να γίνει υποχρεωτική για τους άνω των 60 και όποιος δεν το κάνει να έχει και το κατοστάρικο πρόστιμο. Τι λέει το κόμμα σας? Κύριε Παρδόνια, εμείς τοποθετηθήκαμε στη Βουλή και μάλιστα εγώ τοποθετήθηκα για το θέμα αυτό της τροπολογίας που κατέθεσε η κυβέρνηση. Είμαστε τυχεροί. Για μας λοιπόν πρόκειται για μια απαράδεκτη και προκλητική ρύθμιση. Αποτελεί συνέχεια, όπως ξέρετε, του νόμου περί υποχρεωτικότητας που πέταξε εκτός νοσοκομείων 6.000 υγειονομικούς και διαμόρφωσε επικίνδυνους όρους λειτουργίας των ήδη υποστελεχωμένων δημόσιων μονάδων υγείας και τώρα βέβαια επιχειρεί να εφαρμόσει το ίδιο μέτρο της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών στους άνω των 60 ετών με τον μπαμπούλα της ποινής των 100 ευρώ για κάθε μήνα. Κύριε Μπαρδούνια, η κυβέρνηση με αυτό το μέτρο επιβεβαιώνει ότι τον εμβολιασμό τον έχει αναγάγει πλήρως σε ατομική ευθύνη. Χωρίς η ίδια να παίρνει ούτε τα ελάχιστα μέτρα που απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπιστούν υπαρκτοί φόβοι που υπάρχουν, αμφιβολίες που υπάρχουν από ένα τμήμα του πληθυσμού. Η ατομική ευθύνη και οι ποινές είναι βέβαιο ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως υποκατάστατα της έλλειψης της οργανωμένης συστηματικής ενημέρωσης των αναγκαίων ελέγχων πριν τον εμβολιασμό, την παρακολούθηση των ανθρώπων μετά τον εμβολιασμό, των υποστηλεχωμένων δημόσιων μονάδων υγείας, τη σχεδόν ανύπαρκτη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, των μέτρων προστασίας για τη δημόσια υγεία που είναι κομμένα και αραμένα σύμφωνα με τις επιθυμίες αυτές των επιχειρηματικών ομίλων. Γι' αυτό λέμε ότι είναι υπόλογη η κυβέρνηση. Όμως, κύριε Κατσιώτη, για το διάλογο που σας διακόπτω, με συγχωρείτε, αλλά για να γίνεται αυτός ο διάλογος να κατανοούν και οι ακροατές μας καλύτερα. Λέει η κυβέρνηση λοιπόν ότι εγώ έκανα ό,τι ανθρωπίνως μπορούσα να κάνω και υπάρχει μια κατηγορία ανθρώπων που δεν πείθονται. Και επειδή λοιπόν δεν θέλω αυτοί οι άνθρωποι αύριο να βρεθούν σε δύσκολη θέση, προτιμώ να γίνω κακός τώρα και να τους πιέσω, δημιουργικά να τους πιέσω με το κατοστάρικο και να τους υποχρεώσω να εμβολιαστούν. Έχει μια λογική αυτό. Κύριε Μπαρδούνια, νομίζω ότι είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν στέκει τη στιγμή που η κυβέρνηση ακολουθεί αυτόν τον αντιεπιστημονικό μονόδρομο του εμβολιασμού και δεν παίρνει άλλα μέτρα, γιατί είναι γνωστό ότι ο εμβολιασμός από μόνος του δεν αρκεί. Έχει αποδειχθεί ότι και οι εμβολιασμένοι νοσούν και οι εμβολιασμένοι μεταδίδουν. Και αυτά είναι επιστημονικά δεδομένα πρόσφατα και δεν μπορεί κανείς να τα αγνοήσει. Όπως επίσης αυξάνεται το ποσοστό των εμβολιασμένων που καταλήγουν να νοσηλεύονται στις ΜΕΘ. Αρνείται η κυβέρνηση να πάρει μέτρα αντιμετώπισης του συγχρονισμού στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στους τόπους δουλειάς. Κάθε μέρα βλέπουμε τι γίνεται με τα λεωφορεία, με τα μετρό, με τα τρόλι. Όλα αυτά δημιουργούν τις αμφιβολίες στον κόσμο. Φόβους ότι τελικά εδώ δεν ενδιαφέρεται η κυβέρνηση για όλα αυτά τα μέτρα για να μην διασπείρεται η πανδημία, παρά μόνο ο εμβολιασμός, γιατί τον έχει αναγάγει, όπως λέμε, σε μονόδρομο. Είναι εκβιαστικό μέτρο που εισάγει αυτό η κυβέρνηση. Πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικότητα. Θέλω να μείνουμε σε αυτό. Πιστεύετε ότι πρέπει να πάμε σε υποχρεωτικότητα όλων? Όχι, κύριε. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να πάμε σε υποχρεωτικότητα. Γιατί εδώ εμείς είπαμε ότι πρέπει να πάρει όλα εκείνα τα μέτρα η κυβέρνηση, προκειμένου να μπορέσει να υπάρχει συστηματική ενημέρωση σε όλο τον πληθυσμό. Να πάρει μέτρα πριν τον εμβολιασμό, με εξετάσεις προληπτικές, αλλά και μετά, για να υπάρξει εμπιστοσύνη του κόσμου στο εμβόλιο. Και τα πράγματα είναι βεβαίως με όλα αυτά που, αν θέλετε, συζητούνται καθημερινά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δημιουργείται ακόμα μεγαλύτερη αμφιβολία στον κόσμο. Όχι το ένα εμβόλιο είναι έτσι, όχι το άλλο, όχι έχουν βρεθεί τέλος πάντων τα φάρμακα, αλλά δεν τα δίνουμε γιατί έχουμε ήδη κλείσει εμβόλια. Και ένα σωρό τέτοιες, να το πω έτσι, πληροφορίες, οι οποίες τέλος πάντων δημιουργούν αυτές τις αμφιβολίες, ενώ η κυβέρνηση αρνείται
να κάνει αυτό που λέμε τη συστηματική ενημέρωση, την πρόληψη και όλα αυτά που θα μπορούσαν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη και να οδηγήσουν τους, το λαό να εμβολιαστεί. Μάλιστα. Κύριε Κατσιώτη, μια και μιλάμε έτσι για θέματα υγείας, θέλω να πάω σε ένα θέμα που έχει σχέση με την υγεία γενικότερα, αλλά και ειδικώς. ΕΦΚΑ, νομοσχέδιο για τον ΕΦΚΑ, το οποίο είναι σε διαβούλευση. Υπάρχει μια αντίδραση από την αντιπολίτευση ότι είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δίνει τον ΕΦΚΑ στους ιδιώτες. Ποια είναι η άποψη του κόμματός σας, είναι έτσι, δεν είναι έτσι, αν είναι έτσι για ποιο λόγο? Εμείς λέμε ότι για την κατάντια, να το πω έτσι, της ασφάλισης των εργαζομένων, του ενίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης όπως είναι τώρα ο ΕΦΚΑ, έχει ευθύνες και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και προηγούμενα το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε πόσοι νόμοι έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα για την κοινωνική ασφάλιση? Όλοι αυτοί οι νόμοι, που δεν θέλω να τους ονομάσω, από τον Σούφα, τον Ρέπα, την Πετραλιά, τον Παπαϊωάννου, λοιπόν, τον Κουτρουμάνη, τον Κατρούγκαλο κτλ., τον Λοβέρδου, λοιπόν, έχουν καταλήξει, κύριε Μπαρδούνια, να έχουμε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο, ενώ πληρώνει ο εργαζόμενος, μόνο αυτός πληρώνει, να μην έχει υπηρεσίες πίσω και ούτε συντάξεις τέτοιες οι οποίες να καλύπτουν, να είναι αξιοπρεπείς για να μπορεί να ζει αξιοπρεπώς. Λέει η κυβέρνηση εδώ, κύριε Κατσιώτη, ότι εγώ δίνω την επικούρηση σε ιδιώτες, διότι επενδύοντας θα έχει περισσότερα χρήματα ο ασφαλισμένος, και ότι βάζω ιδιώτες στη διοίκηση του ΕΦΚΑ, στο διοικητικό κομμάτι, διότι έτσι θα επιταχυνθεί και θα γίνει ποιοτικότερη η λειτουργία του. Είναι γνωστό ότι υπέρ της ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης είναι όλα τα κόμματα του κεφαλαίου. Έχουν συμφωνήσει, είναι μια στρατηγική στην οποία συμφωνούν να οδηγήσουν την ασφάλιση σε αυτό το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και να έχουν, να το πω έτσι, μια ασφάλιση η οποία θα παρέχει την ελάχιστη προστασία, την ελάχιστη, τα 384 ευρώ την Εθνική Σύνταξη προς το παρόν, γιατί μπορεί να πάει και παρακάτω. Γιατί αυτή είναι μόνο η εγγυημένη σύνταξη σήμερα, κύριε Μπαρδούνια. Η λεγόμενη Εθνική Σύνταξη. Στόχος είναι, όπως το λένε και στη Βουλή, όλοι αυτοί οι σοφοί του ασφαλιστικού που τους καλούν συνέχεια, ο Τίνιος, ο Νεκτάριος, ο Γεννίτσης, που τους φέρουν για να συζητήσουν νομοσχέδια, λένε ότι ακόμα και η ανταποδοτική σύνταξη που σήμερα προσήχεται στην Εθνική πρέπει να είναι και αυτή κεφαλαιοποιητική. Δηλαδή όλοι προτείνουν ένα τέτοιο σύστημα όπου ο ασφαλισμένος θα είναι επενδυτής. Θα μπορεί να επενδύει τις εισφορές του σε υψηλού, μεσαίου και χαμηλού ρίσκου. Αυτό αν για κάποιους μπορεί να... παραπάνω... αυτό μπορεί να αρέσει σε κάποιους. Ακούστε, κύριε Παλούνια, αυτό όμως δεν διασφαλίζει, να το πω, όποιος παίζει. Το χρηματιστήριο είναι γνωστό, επί Σημίτη είχε φτάσει 7.500 μονάδες. Λοιπόν, και όμως αυτοί που κέρδισαν είναι οι γνωστοί οι μεγάλοι παίχτες που μαζεύουν το χρήμα. Είναι γνωστό αυτό, κύριε Παλούνια. Και πολλοί είναι αυτοί που πήραν, δανείστηκαν για να κάνουν και ένα σπιτάκι και το χάσαν στο χρηματιστήριο. Και εγώ είχα μια προσωπική, θα το πω έτσι, εμπειρία που την ανέφερα και στη Βουλή μια μέρα. Ένας συνάδελφός μου πήρε δάνειο να κάνει σπίτι, το έπαιξε και τώρα πληρώνει το δάνειο και σπίτι δεν έχει. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι το χρηματιστήριο δεν μοιράζει λεφτά. Λοιπόν, είναι ένα παιχνίδι τέλος πάντων που κάνουν οι μεγάλοι επενδυτές, οι παίχτες τέλος πάντων, και μαζεύουν το χρήμα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει δεν μπορεί να αυξήσει, να περιμένεις να αυξηθεί η σύνταξή σου μέσα από το χρηματιστήριο. Είναι γνωστό ότι το κίνημα συνολικά έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα για ένα ασφαλιστικό σύστημα που θα έχει την εγγύηση του κράτους. Σήμερα λοιπόν το κράτος φεύγει. Οι εργοδότες έχουν φύγει εδώ και καιρό. Και αν δεν έχει το κράτος να πληρώσει, κύριε Κατσιώτη. Το κράτος, κύριε Μπαρδούνια, νομίζω ότι μαζεύει χρήμα από τη μεγάλη πλειοψηφία του λαού που στερείται τα πάντα. Το 95% των φορολογικών εσόδων μαζεύονται από τους ασφαλισμένους, από τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους αυταπασχολούμενους, τους φτωχούς αγρότες, τους μισθωτούς επιστήμονες. Από αυτούς μαζεύεται. 95%. Και όμως δεν γυρίζει πίσω τίποτα, κύριε Μπαρδούνια. Πάει για το ΝΑΤΟ, πάει για τις επενδύσεις.
πάει για, τα προνόμια και τα κίνητα του μεγάλου κεφαλαίου. Μιλάμε για ένα τέτοιο σύστημα που στηρίζει και σε περίοδο κρίσης και σε περίοδο ανάπτυξης την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, ισοπεδώνοντας το λαό, τις εργατικές λαϊκές οικογένειες, φορολιστεύοντάς τους και με συντάξεις πείνας και με μισθούς τέτοιους που βλέπετε τώρα μιλούν για την ακρίβεια, ενώ οι μισθοί είναι στα τάρταρα. Μια και είπατε τη λέξη ακρίβεια, να πάμε λίγο σε αυτή μια καυτή πατάτα η οποία έχει αρχίσει πλέον και πιάνει όλες τους τομείς της καθημερινότητας, και εδώ υπάρχει ένα θέμα. Η κυβέρνηση εξήγηλε κάποια μέτρα, τώρα δεν ξέρω αν είναι όλοι ικανοποιημένοι ή όχι. Θέλω να ρωτήσω, πιστεύετε ότι υπαρκούν αυτά ή τι χρειάζεται να κάνουμε ώστε να εξασφαλιστεί μια ανθρώπινη διαβίωση των πολιτών μέχρι να λυθεί το θέμα της ακρίβειας, να ξεπεραστεί? Κύριε Παδόνια, σήμερα εμείς στη Βουλή καταθέσαμε δύο τροπολογίες, τις οποίες, αν θέλετε, τις απέρριψαν όλοι οι υπόλοιποι. Η μία τροπολογία ήταν για τον κατώτερο μισθό, όπου θα πρέπει να είναι τέτοιος ο κατώτερος μισθός που να μπορεί, αν μη τι άλλο, να ανταποκρίνεται στις βασικές ανάγκες της κάθε εργατικής οικογένειας. Σε τι ύψος το προσδιορίζει το κατώτατο? Εμείς είπαμε να επανέλθει στο 751, να καταργηθεί ο νόμος του Βρούτση και της Αξιόγλου, που λέει ότι ο νόμος, ο κατώτερος μισθός, θα αποφασίζεται από τον Υπουργό με βάση κριτήρια της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, και να επανέλθουν οι ελεύθερες λογικές διαπραγματεύσεις, όπου αυτό θα είναι η βάση για τις αυξήσεις στους μισθούς των κλάδων, των εργαζομένων διαφόρων κλάδων. Κάναμε λοιπόν αυτή την πρόταση σήμερα, την απέρριψαν. Άρα λοιπόν δεν θέλουν αύξηση του μισθού. Η ακρίβεια λοιπόν είναι αυτή που κατατρώει όλα αυτά τα εισοδήματα τα οποία έχουν απομείνει, τα οποία είναι ελάχιστα, είναι γλίστρωτο ο μισθός και το μεροκάματο του εργαζόμενου, δεν μπορεί να ανταποκριθεί, και από την άλλη βλέπουμε ότι όλη αυτή η αντίληψη περί ανταγωνιστικότητας που θα προέκυπτε μέσα από τις ιδιωτικοποιήσεις, όπως για παράδειγμα στο ρεύμα, αποκαλύπτεται ότι είναι φλούδες ελπίδες για τον κόσμο, ότι δεν έχει καμία, να το πω έτσι, βάση όλο αυτό, γιατί τώρα η ΔΕΗ ιδιωτικοποιήθηκε και τα τιμολόγια είναι στα ύψη. Το ίδιο βέβαια συμβαίνει και με όλα τα υπόλοιπα τιμολόγια κοινής ωφέλειας, όπου κάνουν, να το πω έτσι, πανηγύρι οι μεγάλοι όμιλοι στην πλάτη, στην ανάγκη δηλαδή του λαού να έχει ρεύμα, να έχει νερό, να έχει τέλος πάντων αυτά τα αγαθά που πρέπει να έχει στο σπίτι του. Άρα λοιπόν και οι ιδιωτικοποιήσεις, όλη αυτή η αντίληψη περί ιδιωτικοποιήσεων που θα φέρει η μείωση των τιμών, δεν αποδείχθηκε. Αντίθετα, έχουμε σήμερα τον κόσμο να μην μπορεί να πληρώσει τα τιμολόγια. Άρα λοιπόν και εδώ θέλει ο εργαζόμενος λαός, τα λαϊκά στρώματα, να αποφασίσουν να συγκρουστούν, κύριε Παρδούνια, με αυτή την πολιτική που στηρίζει την καπιταλιστική ανάπτυξη, το σιδερένιο νόμο του συστήματος που είναι το κέρδος. Και να βάλουν μπροστά την ανάγκη τους να απαιτήσουν αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, κατάργηση ΦΠΑ, κατάργηση ειδικού φόρου κατανάλωσης και όλα αυτά που, αν θέλετε, το δυσκολεύουν. Κύριε Κατσιώτη, έχω, αν μου επιτρέπετε, ένα μήνυμα από ένα φίλο Κροατή, τον κύριο Κωνσταντίνο, ο οποίος αναφέρεται σε εσάς και στο φαντάζομαι στο πρόσωπό σας στο ΚΚΕ. Λέει: εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η λογική του ΚΚΕ είναι οι εργαζόμενοι πάντα έχουν δίκιο. Όπως φερπίν στην Κόσκο ήρθαν, τα κλείσανε όλα και κανείς δεν σκέφτηκε ότι δεν θα μπορέσουν να γίνουν εισαγωγές, θα μείνει η αγορά χωρίς προϊόντα και θα έχουμε ακρίβεια. Έτσι την καταλαβαίνουν στο ΚΚΕ τον αγώνα κατά της ακρίβειας? Τι να τα κλείσουμε όλα, είπαμε εμείς. Έτσι γράφει, ότι λέει, να σας ξαναδιαβάσω το μήνυμα, ότι ουσιαστικά λέει, μισό λεπτό να το βρω κιόλας, γιατί λέει, έτσι καταλαβαίνει το ΚΚΕ την μάχη κατά της ακρίβειας, δηλαδή να κλείνει τα λιμάνια όπως έγινε με την Κόσκο σήμερα που ήρθαν οι συνδικαλιστές και δεν μπορούν να εκτελονιστούν και να υπάρξουν προϊόντα, με αποτέλεσμα να μην έχει αγορά προϊόντα, άρα να έχουμε ακρίβεια. Ναι, πρέπει να πούμε στον ακροατή, τον κύριο Κωνσταντίνο, ότι, ναι, πρέπει να πούμε στον ακροατή ότι έχει δικαίωμα ο εργάτης να γυρίζει πίσω σώος. Να μην γυρίζει πίσω, μάλλον να μην πεθαίνει στη δουλειά. Ο αγώνας λοιπόν της Κόσκο είναι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, όπως είναι και πολλοί αγώνες τέτοιες. Ο αγώνας αυτών των εργαζομένων είναι για αυξήσεις τέτοιες, για συλλογικές συμβάσεις, για να μπορεί να πηγαίνει στο κατάστημα του Κωνσταντίνου για να μπορεί να ψωνίζει. Γιατί λέγαν κάποτε στους δρόμους ένα σύνθημα: εργάτες χωρίς λεφτά, μαγαζιά κλειστά.
Λοιπόν, πρέπει να καταλάβει λοιπόν εκείνος ότι δεν έχει καμία σχέση με τους μονοπωλιακούς και επιχειρηματικούς ομίλους που επιβάλλουν μια πολιτική τέτοια και στα πλαίσια του ανταγωνισμού ισοπεδώνουν και τους αυταπασχολούμενους και τους μικροϊδιοκτήτες. Εμείς λοιπόν με τους μικροϊδιοκτήτες δεν έχουμε ζητήματα. Πιστεύουμε ότι έχουν και αυτοί όφελος να συνταχθούν με το εργατικό κίνημα για να μπορέσουν πράγματι να μειωθούν όντως τα κέρδη των μεγάλων ομίλων και να μπορεί ο εργάτης σήμερα να έχει αξιοπρεπή μισθό, σύνταξη και να μην έχει τέτοια ληστεία με τους φόρους. Και αυτός είναι ο αγώνας που δίνουν στην Κόσκο και θα πρέπει να συνταχθεί με τον εργαζόμενο, γιατί αν έχει αδερφό, για παράδειγμα, θα ήθελε να γυρίσει πίσω στην οικογένειά το βράδυ. Κύριε Κατσιώτη, δυστυχώς ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος και πρέπει να πάω στις διαφημίσεις. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Καλό βράδυ να έχετε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.